Όταν πριν από 16 χρόνια διαβήκαμε την επί μία δεκαπενταετία κλειστή πύλη της μονής μας και ξεκινήσαμε τον αγώνα και την προσπάθεια ζητώντας πρωτίστως το έλεος του Θεού, την παρουσία Του, την ενίσχυσή Του και το φωτισμό Του, από τα πρώτα και βασικά προβλήματα που κληθήκαμε να αγωνιστούμε για την επίλυσή Του ήταν αυτό της υπάρξεως 15 κεραιών πυλώνων ραδιοτηλεοπτικών και του ραντάρ του πεδίου Βολής Κρήτης, ξεκινώντας έναν δικαστικό αγώνα, αλλά ταυτόχρονα και πρωτίστως έναν προσευχητικό αγώνα. Και όλες οι δικαστικές αποφάσεις εδικαίωσαν τη Μονή και εκλήθηκε η ελληνική πολιτεία να εφαρμόσει τις αποφάσεις των δικαστηρίων και να απομακρύνει όλες ανεξαιρέτως τις κεραίες, μεταξύ αυτών και το ραντάρ. Πράγμα που επετεύχθη με τη δύναμη του Θεού. Το 2005 έφυγαν όλες οι κεραίες πλην του ραντάρ, το οποίο προφασιζόμενο διάφορους λόγους τάχα της εθνικής ασφαλείας παρέμεινε. Όμως υπάρχουν τα στοιχεία όπου αποδεικνύουν ότι το ραντάρ, εκτός το ότι είναι ξεπερασμένης τεχνολογίας, εξυπηρετεί σκοπούς άλλους, οικονομικούς και συμφέροντα, για τους οποίους εμείς δεν ενδιαφερόμαστε να εμπλακούμε. Εμείς αυτό που μας ενδιαφέρει είναι το μοναστήρι μας να προστατευθεί, οι κάτοικοι του νησιού μας να προστατευθούν. Εδώ δεν χρειάζεται. Από εδώ και μετά προσευχή στο Θεό, αλλά και το στήθος μας μπροστά, και ζητούμε σε αυτό, παρακαλώ πολύ, τους κατοίκους του νησιού μας, αυτούς που μας γνωρίζουν, αυτούς που έρχονται αλλά και αυτούς που δεν έρχονται και θα δουν αυτήν την παρουσίαση, να αγωνιστούμε μαζί και σε οποιαδήποτε κίνηση η οποία θα γίνει με σκοπό την προώθηση αυτού του έργου που είχε ξεκινήσει, να μπει ο ραδιοθόλος και να αυξηθεί η εκπομπή και ακτινοβολία του ραντάρ, να μας βρουν απέναντι. Έχω διατελέσει έπαρχος στην τετραετία 1995-1998. Από τότε σκοπός μας ήταν να απομακρυνθεί πλέον το ραντάρ, το οποίο από ό,τι λένε και οι ειδικοί δεν προσφέρει τίποτε ουσιαστικό. Το μόνο το οποίο κάνει είναι να βλάπτει σοβαρά την υγεία και των μοναχών αλλά και όλων των κατοίκων της Σαντορίνης. Η απομάκρυνση του ραντάρ από τη Σαντορίνη είναι υποχρέωση και καθήκον όλων μας. Πρέπει να αγωνιστούμε για αυτό το πράγμα, διότι θα είναι πολύ αργά όταν αντιληφθούμε το μέγεθος του κακού το οποίο κάνει στο νησί μας και ενδεχομένως και πέραν από το νησί μας, από ό,τι λένε οι ειδικοί. Αυτό που νομίζω το οποίο πρέπει να τονίζουμε περισσότερο είναι ότι ο κόσμος πρέπει να πάρει το θέμα στα χέρια του και να ζητήσει την απομάκρυνση αυτού του επιβλαβού του ραντάρ από τη Σαντορίνη. Και είναι υποχρέωση του καθενός μας. Εμείς αγαπάμε το μοναστήρι μας, στεκόμαστε δίπλα στους πατέρες στον αγώνα που κάνουν για την απομάκρυση του ραντάρ, που είναι επικίνδυνο για την υγεία τους και για την υγεία όλων των κατοίκων που επισκέπτονται τη Μονή. Από ό,τι μαθαίνουμε, εξυπηρετεί συμφέροντα του πεδίου Βουλής Κρήτης. Τι σημαίνει πεδίο Βουλής Κρήτης? Δεν ξέρουμε, κανένας υπεύθυνος δεν ήρθε να μας ενημερώσει. Να ξέρουν οι υπεύθυνοι που βάζουν τις υπογραφές τους ότι θα βρεθούν απέναντι στο θηραϊκό λαό, ο οποίος θα είναι ενωμένος και θα υποστηρίξει το μοναστήρι, γιατί το μοναστήρι μας είναι το λιμάνι μας και πάση θυσία θα προσπαθήσουμε να το κρατήσουμε ανοιχτό. Το ραντάρ δίπλα στο μοναστήρι μας εξυπηρετεί μόνο το πεδίο Βολής Κρήτης. Ας μιλήσουμε λίγο γι' αυτό.
Σίγουρα το πεδίο βολής Κρήτης δεν έχει άμεση συνεισφορά στον τομέα της εθνικής ασφάλειας της χώρας μας. Και αυτό διαφαίνεται από τα εξής στοιχεία που όλοι μπορούν να βρουν στην επίσημη ιστοσελίδα του πεδίου βολής Κρήτης www.namfi.gr. Κρήτη, το μεγαλύτερο νησί της Ελλάδας και το πέμπτο μεγαλύτερο της Μεσογείου, χωρίζει το Αιγαίο Πέλαγος από το Λιβικό και λόγω της στρατηγικής της θέσης στο Σταυροδρόμι Τριών Υπήρων, ελέγχει τα θαλάσσια δρομολόγια της Μεσογείου. Εκτός όμως από πόλος έλξης τουριστών, η Κρήτη έχει επιλεγεί και ως η περιοχή που δίνει τη δυνατότητα σε μονάδες του ΝΑΤΟ να εκπαιδευτούν σε διάφορα οπλικά συστήματα, συμμετέχοντας σε εκπαιδευτικές ασκήσεις βολών. Αυτές οι βολές εκτελούνται στους χώρους του πεδίου βολής Κρήτης, στην περιοχή Ακροτήρη Χανίων. Το συγκεκριμένο πεδίο βολής Κρήτης συνδιοικείται ουσιαστικά πλέον στις μέρες μας από τρεις χώρες, τη Γερμανία, την Ολλανδία και την Ελλάδα, με τη Γερμανία να έχει το 60% στο συνολικό ετήσιο προϋπολογισμό, κάτι που της δίνει το προβάδισμα και τον πρώτο λόγο στον τρόπο διοικήσεως. Το εν λόγω πεδίο βολής δημιουργήθηκε το 1965 από το ΝΑΤΟ. Ξένοι στρατοί ενοικιάζουν τον χώρο του πεδίου βολής Κρήτης για να εκπαιδευτούν. Ταυτόχρονα τους παρέχεται ένα πακέτο υπηρεσιών τουριστικού χαρακτήρα που αποσκοπεί στην κατά το δυνατό καλύτερη διαμονή τους στο νησί της Κρήτης. Στην ιστοσελίδα τους περιγράφουν αυτοδιαφημιζόμενοι αναλυτικά τους λόγους που θα πρέπει ένα ξένο στράτευμα να επιλέξει τον χώρο του πεδίου βολής Κρήτης ως τον πιο προτιμόμενο χώρο για βολές και ασκήσεις για στρατεύματα που συμμετέχουν σε νατοϊκές επιχειρήσεις, καθώς επίσης και για υποδοχή στρατευμάτων που επιστρέφουν από εμπόλεμες ζώνες. Και βέβαια, πουθενά λόγος για τους τρόπους με τους οποίους συμβάλλει το εν λόγω πεδίο βολής στην εθνική μας ασφάλεια. Το προσωπικό των εκπαιδευόμενων μονάδων βρίσκεται στις θέσεις του. Ενώ παράλληλα το προσωπικό της ιδιωτικής εταιρείας παροχής υπηρεσιών στόχων ετοιμάζεται για την εκτόξευσή τους. Στην ιστοσελίδα τους επίσης, οι υπεύθυνοι δίνουν βάρος στην πανέμορφη πλάζ στο Μαράθι, στην οποία, όπως οι ίδιοι γράφουν, προσφέρει μια ευκαιρία χαλάρωσης και ηλιοθεραπείας. Άλλες παρόμοιες δραστηριότητες που διαφημίζει το πεδίο βολής Κρήτης είναι το περίφημο Κλαμπ Αστέρια, το οποίο παρέχει τη δυνατότητα στους ξενόφερτους εκπαιδευόμενους οπλίτες να απολαύσουν τη μαγευτική θέα στον κόλπο της Σούδας. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.namfi.gr. Γιατί το πεδίο βολής Κρήτης, ενώ γνωρίζουμε από την διάβγεια ότι πρόκειται να ξοδέψει πάνω από 30 εκατομμύρια ευρώ για νέο εξοπλισμό, να μην μεριμνήσει και για τη χρηματοδότηση μιας μελέτης που να μεταφέρει το ραντάρ του από την Σαντορίνη κάπου αλλού, που να μην προσβάλλει τόσο βάναυσα το ιερό και ιστορικό προσκύνημα της μονής του προφήτη Ηλία και την υγεία των Σαντορινιών.
Το ραντάρ του πεδίου βολής Κρήτης, το οποίο είναι τοποθετημένο εδώ στην Ιερά Μονή του προφήτη Ηλία Θήρας, είναι μια εγκατάσταση ουσιαστικά ιδιαιτέρως ξένη προς το φυσικό περιβάλλον του χώρου αυτού, αλλά και επικίνδυνη για τους προσκυνητές, αλλά και για τους μοναχούς οι οποίοι βρίσκονται στη γύρω περιοχή. Είναι μια εγκατάσταση η οποία βεβαίως ήρθε πολύ αργότερα από την εγκατάσταση του μοναστηρίου στην περιοχή ετούτη και δεν συμφωνούμε ότι θα έπρεπε να υπάρχει εδώ. Υπάρχουν δύο θέματα τα οποία θα πρέπει να αναλύσουμε. Πέρα από το περιβαλλοντικό κομμάτι, υπάρχει και το κομμάτι της υγείας, δηλαδή το κομμάτι που πρέπει να προστατεύσουμε ιδιαιτέρως όσον αφορά τόσο τους προσκυνητές όσο και τα παιδιά τα οποία βρίσκονται και έρχονται πολύ συχνά κάθε Κυριακή στην περιοχή ετούτη και κάνουν κατηχητικό. Οι κεραίες του ραντάρ της, του πεδίου βολής Κρήτης, οι οποίες βρίσκονται στην γύρω περιοχή, στα 30-40 μόλις μέτρα από το μοναστήρι, εκπέμπουν ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία, η οποία θα μπορούσε να επηρεάσει τους προσκυνητές και τους μόνιμους κατοίκους του μοναστηρίου. Οι λοβοί της ακτινοβολίας οι οποίοι εκπέμπονται προκειμένου να εντοπίσουν τους στόχους, τους εναέριους στόχους τους οποίους αναζητούμε μέσω του ραντάρ αυτού, ουσιαστικά μπορούν να επηρεάσουν την ανθρώπινη υγεία με έναν τρόπο ο οποίος επικύλει αναλόγως με την ηλικία, αναλόγως με τις ιδιαιτερότητες του κάθε οργανισμού και αναλόγως με το χώρο, με το χρόνο έκθεσης των ανθρώπων οι οποίοι βρίσκονται στη γύρω περιοχή. Θα πρέπει να γνωρίζουμε ότι αυτός εδώ ο θόλος, ο οποίος ατούτη την εποχή προσπαθεί να εγκατασταθεί επάνω από το ραντάρ του πεδίου βολής Κρήτης, δεν είναι απλά ένα διακοσμητικό στοιχείο, ούτε απλά ένα προστατευτικό στοιχείο για το ραντάρ. Είναι μια διάταξη η οποία θα μπορούσε να ενισχύσει την ακτινοβολία που εκπέμπεται από το ραντάρ, καθότι βελτιστοποιεί τις περιβάλλουσες συνθήκες της κεραίας, προκειμένου να μην υπάρχουν σπινθυρισμοί κατά την ώρα της λειτουργίας της. Η κεραία του ραντάρ μπορεί να εκπέμπει από μερικές εκατοντάδες μέχρι πολλές χιλιάδες βατ κατά τη διάρκεια της λειτουργίας της. Όμως, εφόσον υπάρχει υγρασία στο γύρω χώρο, δεν επιτρέπεται στους χειριστές να αυξήσουν την ισχύ του ραντάρ στο μέγιστο δυνατό. Η εγκατάσταση του θόλου επάνω, του ραδιοθόλου επάνω από το ραντάρ, ουσιαστικά θα βελτιστοποιήσει τις περιβάλλουσες συνθήκες της κεραίας και θα επιτρέπει στους χειριστές να αυξήσουν στο μέγιστο της ισχύος την ισχύ εκπομπής του ραντάρ και κατά συνέπεια και την ακτινοβολία που θα εκπέμπει η κεραία. Αυτό θα βοηθήσει στην βελτιστοποίηση της εικόνας του χειριστή του ραντάρ και ταυτόχρονα θα βοηθήσει στο να έχουμε καλύτερη εικόνα σε μακρινότερες αποστάσεις. Άρα λοιπόν, ετούτη εδώ η εγκατάσταση δεν είναι απλά μια διακοσμητική ή απλά προστατευτική για τις διατάξεις του ραντάρ. Είναι μια εγκατάσταση η οποία, εάν τοποθετηθεί, θα εγκαταστήσει το ραντάρ ακόμα πιο μόνιμα στην περιοχή του προφήτη Ηλία Θήρας. Θα δαπανηθούν χρήματα για να γίνει αυτή και ουσιαστικά θα δυσκολέψει ακόμα περισσότερο την διαδικασία απομάκρυνσης του ραντάρ από την περιοχή ετούτη. Δεν θα πρέπει να συμβεί αυτό, δεν θα πρέπει να αναβαθμιστεί το ραντάρ της περιοχής του προφήτη Ηλία Θήρας, θα πρέπει να μετατοπιστεί, θα πρέπει να φύγει από εδώ και θα πρέπει να έχουμε όλοι υπόψη μας ότι μια τέτοια εξέλιξη θα επιβαρύνει κι άλλο το φυσικό περιβάλλον του χώρου τούτου, αλλά ταυτόχρονα θα δημιουργήσει και μεγαλύτερους κινδύνους για τους μοναχούς που κατοικούν μόνιμα εδώ, όσο και για τους προσκυνητές και για τα μικρά παιδιά που κάθε Κυριακή έρχονται και κάνουν κατηχητικό στον προφήτη Ηλία Θήρας. Προφήτα του Θεού πρέσβευε υπέρ ημών, προφητών ακροθυνίων, ηλίου μη πάξιος η φιλάνθρωπος, μνημονεύει των τιμών των σε και εκδεχομένων την συνέπεια. Ένα από τα μεγαλύτερα σεβάσματα της Ιεράς μας Μητροπόλεως είναι η Ιερά Μονή του προφήτη Ηλία, η οποία ευρίσκεται επάνω στο μέσα βουνό, όπως το λέμε, στο όρος του προφήτη Ηλία, στην Σαντορίνη. Πρόκειται για πολύ σημαντικό μνημείο και για την πίστη μας, αλλά και για την πολιτιστική μας κληρονομιά. Ιδρύθηκε στα 1711, προστατεύεται από την νομοθεσία από το Υπουργείο Πολιτισμού. Η αδελφότητα επάνω στο μοναστήρι προσπαθεί να το ανακαινήσει, να το αναδείξει. Είναι φάρος προσευχής που ακτινοβολεί και τα του πολιτισμού.
Για μας το περίεργο και η απορία μας είναι το ότι πώς είναι δυνατόν ένα τόσο σημαντικό μνημείο από τη μια να προστατεύεται από το Υπουργείο Πολιτισμού και από την άλλη να κακοποιείται πρόσφατα με την έγκριση του Υπουργείου Πολιτισμού. Να επιτρέπουν τα περασμένα χρόνια και την εγκατάσταση των κεραιών, οι οποίες ευτυχώς απομακρύνθηκαν από το μοναστήρι και αποκατέστησαν την όψη του και τη μορφή του, αλλά κυρίως την ύπαρξη του ραντάρ, το οποίο τοποθετήθηκε εκεί δίπλα στο μοναστήρι στα 1965. Να ήταν λόγοι εθνικής ασφάλειας, να το δεχτούμε. Όμως δεν μπορούμε να δεχτούμε ότι με τα τόσα σύγχρονα μέσα, αυτό το πράγμα που αλλοιώνει το περιβάλλον και που οπωσδήποτε προκαλεί έτσι και θέματα υγείας, πώς είναι δυνατόν αυτό το πράγμα με έγκριση του Υπουργείου Πολιτισμού να επίκειται η αναβάθμισή του και να θέλουν να το ομορφύνουν ακόμα περισσότερο, τοποθετώντας γύρω από αυτό ένα μεγάλο θόλο και έτσι να αλλοιώσουν περισσότερο το τοπίο, αλλά να αλλοιώσουν και τη μορφή του μοναστηριού, το οποίο μοναστήρι υπήρχε από τα 1711, ενώ 254 χρόνια μετά ήρθαν και τοποθέτησαν αυτό το πράγμα προκειμένου να εξυπηρετήσουν, όπως γνωρίζουμε, άλλες ανάγκες και όχι ανάγκες εθνικής ασφαλείας. Όλες οι μέχρι τώρα αποφάσεις, όλα τα δικαστήρια, ακόμα και το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, έχει δικαιώσει την Ιερά Μονή και αποτέλεσμα αυτής της δικαιώσεως των αποφάσεων αυτών ήταν να απομακρυνθούν και οι κεραίες, και μέσα σε αυτές τις αποφάσεις γίνεται λόγος και για την απομάκρυνση του ραντάρ. Να σημειώσουμε, όλο το όρος του προφήτη Ηλία έχει χαρακτηριστεί ως περιοχή Natura, ως περιοχή ιδιαιτέρου φυσικού κάλους και ειδικά το μοναστήρι έχει και ζώνη προστασίας ως αρχαιολογικός χώρος γύρω από αυτή. Θερμή παράκληση λοιπόν προς όλους να κάνουμε ό,τι είναι δυνατόν προκειμένου να προστατευτεί το μοναστήρι μας, να προστατευτεί αυτό το σημαντικό μνημείο της πολιτιστικής μας κληρονομιάς. Η παρουσία του ραντάρ στην Σαντορίνη, εφόσον δεν επηρεάζει την ασφάλεια της Ελλάδος, είναι ανάγκη να μετακινηθεί. Γνωρίζω τους αγώνες οι οποίοι έχουν γίνει μέχρι σήμερα γι' αυτό και τίθεμαι αλληλέγγυος στις προσπάθειες όλων προκειμένου να επιτευχθεί αυτός ο στόχος. Έχουμε την άποψη, καθώς το θέμα έχει συζητηθεί και στο Δημοτικό Συμβούλιο, ότι είναι εφικτό να μετακινηθεί σε άλλο χώρο ο οποίος δεν θα επηρεάζει την υγεία των κατοίκων, εφόσον αυτό μέσα από τις μελέτες που έχει κάνει η Μονή φαίνεται ότι είναι γεγονός. Στην προσπάθεια αυτή θα βρεθούμε όλοι μαζί. Θα βρεθούμε δίπλα σε εκείνους οι οποίοι έχουν ξεκινήσει τον αγώνα
τον οποίο γνωρίζετε, για την μετακίνηση του ραντάρ σε άλλη θέση. Όπως όλοι γνωρίζετε, το μοναστήρι του προφήτου Ηλίου είναι ένας πνευματικός φάρος για το νησί, αλλά θα έλεγα και για την Ελλάδα ολόκληρη. Όμως υπάρχει ένα πρόβλημα με το ραντάρ, το οποίο βρίσκεται εκεί πλησίον, που με την ακτινοβολία την οποία εκπέμπει είναι αδύνατο να συνυπάρξουν και τα δύο, και το ραντάρ και η μονή. Για τον λόγο αυτόν θα πρέπει οπωσδήποτε να απομακρυνθεί το ραντάρ για να μπορέσει το μοναστήρι να έβρει την ησυχία του, διότι πολλάκις οι πατέρες εκεί υποφέρουν από το θέμα αυτό. Δεν νομίζω λοιπόν ότι δεν υπάρχει κάπου αλλού χώρος για να μπει το ραντάρ. Θα πρέπει λοιπόν οι αρμόδιοι να φροντίσουν να μεταφέρουν το ραντάρ σε κάποια άλλη περιοχή που να μην βρίσκεται κοντά, σε κατοικημένη περιοχή που να προσβάλλονται οι άνθρωποι από την ακτινοβολία. Νομίζω ότι πολλής λόγος γίνεται σήμερα για το θέμα της ακτινοβολίας και ακούμε πολλάκις ακόμη και για αυτά τα τηλέφωνα, τα μικρά τα οποία έχουμε κοντά μας, ότι και αυτά είναι επιβλαβή για την υγεία των ανθρώπων. Πόσο μάλλον το ραντάρ αυτό. Θα πρέπει λοιπόν να επισπεύσουν οι αρμόδιοι να βρουν κατάλληλο χώρο που να μην προσβάλλει την υγεία των ανθρώπων. Από τον Απρίλιο του 2013 είχαμε μία ευνηδιαστική προσπάθεια εγκατάστασης του θόλου στο ραντάρ που βρίσκεται στο βουνό του προφήτη Λία Πλησίων της Ιεράς Μονής προφήτου Λίου, η οποία ήταν εντελώς ευνηδιαστική και δημιούργησε μεγάλη αναστάτωση στην κοινωνία της Σαντορίνης. Στην προσπάθεια εγκατάστασης παρευρέθηκαν εκ μέρους της Δημοτικής Αρχής ο συνάδελφός μου αντιδήμαρχος ο κ. Καμπουράκης και εγώ, όπου ζητήσαμε από τους υπεύθυνους του έργου τις άδειες που έπρεπε να έχουν και δυστυχώς δεν υπήρχε καμία. Μετά από μία ταλαιπωρία 2-3 ημερών και με δεδομένο ότι ζητήσαμε την επέμβαση των αρμόδιων υπηρεσιών, απομακρύθηκε από τον χώρο το συνεργείο και δεν έγινε η εγκατάσταση. Εμείς ως Δημοτική Αρχή προχωρήσαμε στη σύγκληση έκτακτου Δημοτικού Συμβουλίου, συζητήθηκε το θέμα με τη μορφή του κατεπήγοντος και αποφασίστηκε το να προβούμε σε ασφαλιστικά μέτρα από κοινού με την Ιερά Μητρόπολη Θήρας και να ζητήσουμε από το αρμόδιο Υπουργείο Εθνικής Αμήνης την εκπόνηση μελέτης μετεγκατάστασης σε πρώτη φάση και στην συνέχεια την οριστική απομάκρυση του ραντάρ, δεδομένου ότι είχαμε στα χέρια μας προηγούμενες μελέτες όπου περιγράφονται οι κίνδυνοι από την ακτινοβολία που εκπέμπεται από το συγκεκριμένο ραντάρ. Βέβαια υπάρχουν και όλα εκείνα τα ιδιαίτερα στοιχεία και ιδιαιτερότητα του βουνού του προφήτη Λία. Είναι μια περιοχή Natura, είναι ένα νησί τουριστικό και βέβαια δίπλα της βρίσκεται το πιο σημαντικό θρησκευτικό και ιστορικό μνημείο του τόπου μας, η Ιερά Μονή προφήτου Λία, η οποία κιόλας είναι και επανδρωμένη από έναν μεγάλο αριθμό μοναχών οι οποίοι έχουν πρωτίστως αυτή τους κίνδυνους από την εκπεμπόμενη ραδιενέργεια. Επειδή για διάφορους λόγους έτυχα να ζήσω εγώ το Σιβάνα από την πρώτη στιγμή και να μεταβώ στον χώρο όπου γινόταν η προσπάθεια να εγκατασταθεί το ραντάρ και έζησα και την αγωνία και το κλίμα της έντασης και των μοναχών και του λαού της Σαντορίνης, ήμουν από αυτούς που εισηγήθηκε την έκτακτη σύγκληση του Δημοτικού Συμβουλίου, έκανα προσωπικά εγώ την εισήγηση και η εισήγηση την οποία έκανα και έγινε
είναι ομόφωνα, να το σημειώσουμε αυτό, αποδειχτεί από το σώμα, το Δημοτικό Συμβούλιο της Σαντορίνης, είναι αυτό που με εκφράζει. Η προσωπική μου άποψη είναι ότι εμείς ως θηραίοι πολίτες έχουμε πάνω από όλα τα θέματα της εθνικής άμυνας, αλλά προέχει και πρώτα απ' όλα και η ασφάλεια και η υγεία των κατοίκων της Σαντορίνης. Η Σαντορίνη, μην ξεχνάμε ότι είναι πλέον ένα πυκνοκατοικημένο νησί. Αυτή τη στιγμή είναι δεύτερο και σε ένα-δύο χρόνια θα είναι πρώτο σε πληθυσμό στον Κυκλάδες, και νομίζω ότι η έμφαση θα πρέπει να δοθεί στον παράγοντα άνθρωπο. Νομίζω ότι είναι στην διακριτική ευχέρεια του Υπουργείου Εθνικής Αμήνης να βρει την καλύτερη λύση και για την εθνική άμυνα, αλλά και για την υγεία των κατοίκων και των επισκεπτών της Σαντορίνης. Η εκπόνηση της μελέτης μετεγκατάστασης και στη συνέχεια η απομάκρυνσή του και η εγκατάσταση σε κάποιο ασφαλέστερο σημείο, νομίζω ότι είναι η λύση που θα πρέπει να γίνει. Θα ήθελα από την πλευρά την δικιά μας, σαν Ένωση Λεμβούχων, να δηλώσουμε την συμπαράστασή μας και την στάση μας στο ότι θα πρέπει να απομακρυνθεί άμεσα το ραντάρ από τον προφήτη Λία. Επουδενή ο ραδιοθόλος πρέπει να τοποθετηθεί και να συνεχιστεί η λειτουργία του ραντάρ στον προφήτη Λία. Και ως κόμμα μέσα από τη Βουλή, αλλά και ως παράταξη στο Δήμο, στην πρώην Ομαρχία, στη σημερινή Περιφέρεια, έχουμε απαιτήσει την άμεση απομάκρυνση του ραντάρ από το νησί μας για πολλούς και διάφορους λόγους. Ο πρώτος και κύριος λόγος είναι ότι στοχοποιείται η χώρα μας και κύρια το νησί μας από τις γειτονικές χώρες που κινδυνεύουν και μέσα από το ραντάρ ελέγχονται, αλλά ο κυριότερος και σοβαρότερος λόγος είναι ότι εκπέμπεται ακτινοβολία, καρκινογόνος ακτινοβολία, που αυτό δημιουργεί τεράστια προβλήματα και στους μοναχούς της Μονής, αλλά και στα πέριξ χωριά της Μονής, όπως είναι το Καμάρι, όπως είναι το Εμπορίο, όπως είναι το Ακροτήριο, όπως είναι ο Πύργος, με βέβαια τα γνωστά αποτελέσματα της καρκινογόνου ακτινοβολίας. Θα πρέπει λοιπόν να απομακρυνθεί άμεσα. Κοιταζόμαστε υπέρ του αγώνα που έχει ξεκινήσει η Ιερά Μονή του προφήτη Ηλία και μαζί με τους φορείς του νησιού θα συστρατευτούμε μέχρι την απομάκρυνση του ραντάρ από το νησί μας. Άλλωστε, ο θηραϊκός λαός έχει μάθει από αγώνες. Υπάρχει και ένα άλλο μεγάλο πρόβλημα αυτή τη στιγμή που απασχολεί τον θηραϊκό λαό, όπως είναι το ναυάγιο του Σιντάιμοντ. Ο αγώνας των θηραίων όμως θα φέρει τη νίκη. Το μοναστήρι δεν θέλουμε να στον ενοχλάνε. Ξέρουμε πως είναι ανθρώποι απάνω σωστοί, προσέχονται για εμάς τους αμαρτωλούς. Δεν έχουμε κανένα πρόβλημα με το κυνηγόμενο. Άμα ακούμε τέτοια πράγματα, πώς πάνε εκεί πέρα και βάζουν κάτι πράγματα δίκη. Ναι, δεν το βλέπουμε σωστό. Δεν το βλέπουμε καθόλου σωστό. Γενικά όποιος το ακούσει, σου λέει γιατί δεν το είχαμε 15 χρόνια κλειστό και το βλέπαμε και λέγαμε τέτοιο μοναστήρι στο καλύτερο νησάκι της Ευρώπης και να έχει μοναστήρι τέτοιο ωραίο που βλέπετε όλοι σαν Σαντορίνη και να είναι κλειστό είναι αμαρτία. Τώρα βλέπαμε από εκεί ήταν τρεις, βλέπαμε ήταν μια δεκαριά γέροντες απάνω, αλλά λειτουργάνε καλά και γι' αυτό πάνε απάνω. Απέναντί μας είναι το μοναστήρι. Όπου πάμε το βλέπουμε. Είναι στο πιο ψηλό μέρος Σαντορίνης. Ένα μοναστήρι, όποιος έρθει το ζηλεύει. Για να πάμε να βάλουν τώρα άλλα τον άλλο και πάνω είναι αμαρτία. Είναι αμαρτία. Ό,τι είναι το κακό για το μοναστήρι, όλοι πρέπει να ξεσηκωθούμε. Γιατί άμα είναι κάτι που δεν πρέπει να γίνει, δεν πρέπει. Δεν πρέπει να γίνει. Τελείωσε. Βλέπεις νεαροί και φύγανε, καταλήψαν τις οικογενείες και πήγαν εκεί πάνω να προσέχονται για μας, τους αμαρτωλούς.
Πολλοί πιστεύουν ότι η ακτινοβολία του ραντάρ του συγκεκριμένου του πεδίου βολής Κρήτης δεν επηρεάζει άμεσα την υγεία των κατοίκων, καθώς έχουν ακουστεί ότι οι μετρήσεις που έχουν γίνει στη γύρω περιοχή είναι ιδιαίτερα χαμηλές και μη επικίνδυνες για την ανθρώπινη υγεία. Όμως θα πρέπει να γνωρίζουμε ότι κατά τη διάρκεια των μετρήσεων αυτών, οι χειριστές γνώριζαν ότι στη γύρω περιοχή γίνεται καταμέτρηση. Και αυξομειώνοντας κατάλληλα την ισχύ του ραντάρ, θα μπορούσαν αυτές οι μετρήσεις να έχουν επηρεαστεί. Καθώς η κεραία του ραντάρ γυρίζει γύρω-γύρω, υπάρχει ένας στενός λοβός ακτινοβολίας, ο κύριος λοβός ακτινοβολίας όπως λέμε, ο οποίος γυρίζει σε γωνία 360 μοιρών, προκειμένου να διερευνήσει την περιοχή την οποία έχει μπροστά του, τόσο από εχθρικά αεροσκάφη ή άλλα μεταλλικά αντικείμενα όπως πλοία κλπ. Όμως δεν είναι μόνο αυτός ο κύριος λοβός ακτινοβολίας, ο οποίος στην πραγματικότητα περνάει ξυστά επάνω από την ταράτσα του Ιεράς Μονής του Προφήτη Ιλιαθύρας. Υπάρχουν και δευτερογενείς λοβοί ακτινοβολίας, οι οποίοι μπορούν να χτυπούν τα κατώτερα στρώματα, ολόκληρο το μοναστήρι μάλλον, και ταυτόχρονα να χτυπούν και τους κατοίκους του μοναστηρίου του Προφήτη Ηλία. Αυτή η λοβή δεν είναι κάτι το οποίο θα πρέπει ουσιαστικά να το παραγνωρίσουμε και να θεωρήσουμε ότι δεν είναι αρκετά σημαντική. Όσο θα αυξάνει η ισχύ ακτινοβολίας του ραντάρ και όσο ο ραδιοθόλος θα το επιτρέπει να το κάνει αυτό, τόσο και αυτοί οι δευτερογενείς λοβοί ακτινοβολίας θα μπορούν να χτυπούν ουσιαστικά τους κατοίκους της Ιεράς Μονής και να επιδρούν στην υγεία τους σε βάθος χρόνου. Η ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία που εκπέμπεται από ένα ραντάρ σε ένα αυτό εδώ του πεδίου βολής Κρήτης θα μπορούσε να προκαλέσει διάφορα προβλήματα, όπως για παράδειγμα καταράκτη στα μάτια, εάν σκεφτούμε ότι οι συντηρητές των αντίστοιχων ραντάρ που βρίσκονταν και δουλεύαν γύρω από ραντάρ κατά τη διάρκεια του Δευτέρου και αργότερα Παγκοσμίου Πολέμου, ανέπτυξαν οι 8 στους 10 καταράκτη στα μάτια. Η συγκεκριμένη ακτινοβολία δεν είναι μια ιοντίζουσα ακτινοβολία, δηλαδή δεν είναι σαν την ακτινοβολία που παράγεται από μια ραδιενεργό πηγή. Είναι ακτινοβολία σαν εκείνη που εκπέμπουν τα κινητά μας τηλέφωνα, σαν εκείνη που εκπέμπουν οι κεραίες κινητής τηλεφωνίας και των ραδιοφωνικών σταθμών, και σίγουρα σε κάθε περίπτωση δεν θα πρέπει να βρισκόμαστε πολύ κοντά στην κεραία για μεγάλο χρονικό διάστημα. Και μάλιστα, όσο σε μεγαλύτερη ισχύ εκπέμπει η κεραία τούτη, τόσο μεγαλύτερα και τόσο πιθανότερα είναι και τα προβλήματα που θα μπορούσαν να προκληθούν στον ανθρώπινο οργανισμό. Ο μοναχός αναχωρεί από τον κόσμο και καταφεύγει στη φύση. Το φυσικό περιβάλλον γίνεται το σπίτι του. Τα μοναστήρια χτίζονται στις πιο παρθένες, τις πιο απόμακρες και τις πιο όμορφες περιοχές. Και συνήθως χτίζονται από ντόπια υλικά, από πέτρα, ξύλο κτλ. Η στενή σχέση που αναπτύσσει με τη φύση ο μοναχός του δίνει τη δυνατότητα να εντάσσει αρμονικά τα μοναστηριακά κτίσματα μέσα στο φυσικό περιβάλλον. Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι και η Ιερά μας Μονή, του Προφήτη Ηλία, η οποία είναι χτισμένη σε ένα πανέμορφο τόπο και αυτή αποτελεί ένα αρχιτεκτονικό μνημείο που ταυτίζεται απόλυτα με το φυσικό περιβάλλον και αποτελεί ένα απόσπαστο κομμάτι του. Η δυσαρμονία που επήλθε από την εγκατάσταση του ραντάρ το 1965 είναι εμφανέστατη. Και η κύρια επιβάρυνση για εμάς τους μοναχούς έχει να κάνει με την άκρα υποτίμηση της πνευματικής διάστασης του χώρου της Μονής. Σύμφωνα με τη μοναστική παράδοση, κάθε ορθόδοξο μοναστήρι είναι μια προεικόνηση του Παραδείσου. Έτσι και το φυσικό περιβάλλον έχει αυτό το ρόλο.
Δηλαδή να θυμίζει σε όλους μας ότι από εκεί εξήλθαμε και εκεί θα πορευθούμε, σε έναν παράδεισο, τον παράδεισο που μας έχει ετοιμάσει ο Θεός. Έτσι, το φυσικό κάλος μιας μονής είναι ένα πολύ σημαντικό στοιχείο για τη σωστή λειτουργία της και για τη ζωή των μοναχών. Κάθε μοναχός και κάθε προσκυνητής πρέπει να έχει την ευκαιρία να ανέρχεται πνευματικά στον ουρανό με την προσευχή του, δοξολογώντας τον Θεό για τα μεγαλεία αυτά που θα βλέπει στην φύση γύρω από το μοναστήρι. Εμείς εδώ πέρα τι έχουμε? Έχουμε ένα μοναστήρι δίπλα σε μία στρατιωτική ζώνη. Δεν μπορούμε να βιώσουμε το κάλος της φύσης. Βιώνουμε μία ταραχή. Βιώνουμε κάτι το οποίο είναι ξένο από την βιωτή μιας μονής. Αυτό που η αδελφότητά μας έχει ιερό χρέος και θα συνεχίσει να κάνει είναι ο αγώνας για την οριστική απομάκρυνση του ραντάρ από την περιοχή μας και για την αποκατάσταση του φυσικού περιβάλλοντος της Ιεράς Μονής. Αυτό αποτελεί και σημείο αναφοράς για τη σωστή και απρόσκοπτη λειτουργία της Ιεράς μας Μονής και στο μέλλον. Η ιδιοκτησία της μονής, η κυριότητα της μονής φτάνει μέχρι το χώρο που είναι τώρα τοποθετημένος ο ραδιοθόλος. Συνυπάρχουμε αυτή τη στιγμή και στην ουσία τους επιτρέπουμε στο χώρο που είναι ο ραδιοθόλος να τον έχουν μέχρι να τον πάρουν, γιατί δεν πρόκειται να τους αφήσουμε να τον ανεβάσουν. Να βοηθήσουμε όλοι να γίνει ένας χώρος του πνεύματος, ένας χώρος που θα δοξάζεται ο Θεός, θα αναπαύεται η ψυχή και ο νους του ανθρώπου.